Σε φρούριο μετατρέπεται το ελβετικό θέρετρο του Νταβός για τις ανάγκες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στα μέσα Ιανουαρίου. Φέτος διεξάγεται κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας μετά και τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις του Ισλαμικού κράτους εντός και εκτός Ευρώπης. Τι πρέπει να γνωρίζουμε λοιπόν για το σημαντικό αυτό οικονομικό φόρουμ? Καταρχήν τον λόγο που το καθιστά σπουδαίο γεγονός. Παρά την τρομοκρατική απειλή που πλανάται στην ατμόσφαιρα, συμμετέχουν 2.500 εξέχουσες προσωπικότητες από τους χώρους της πολιτικής, της οικονομίας, της επιστήμης και του θεάματος, ενώ το γεγονός καλύπτεται από 250 δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο. Ποια είναι τα βασικότερα θέματα της φετινής ατζέντας? Κεντρικός άξονας είναι η κατάκτηση της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Γύρω από αυτόν περιστρέφονται ο πόλεμος στη Συρία, η προσφυγική κρίση, ο τρομοκρατικός κίνδυνος, το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας, η αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας, οι αναταράξεις στις κινέζικες χρηματαγορές, η κλιματική αλλαγή, καθώς και η διατήρηση των φόβων για ενδεχόμενη χρεοκοπία της Ελλάδας. Γιατί γίνεται στον Νταβός? Γιατί είναι η υψηλότερη πόλη της Ευρώπης με 1560 μέτρα υψόμετρο και προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια από οποιαδήποτε άλλη μεγάλη πόλη. Εξάλλου υπολογίζεται πως στην εκδήλωση φυλάσσουν 5.000 ένστολοι. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε το αν και πόσο κοστίζει όλη η διοργάνωση, ειδού η απάντηση. Το εισιτήριο ανέρχεται στα 20.000 δολάρια και αν συμπεριληφθούν έξοδα διαμονής και αναψυχής, το συνολικό κόστος αγγίζει τα 40.000 δολάρια. Η επιλογή του Νταβός είναι και οικολογική. Τα επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα της πόλης υποχωρούν έως και 30% κατά την ετήσια συνεδρίαση, χάρη στους ελέγχους στις εκπομπές των οχημάτων και στη χρήση των ηλεκτρικών μεταφορών. Ποιοι δίνουν το παρόν? Πέρα από τους 40 κορυφαίους ηγέτες χωρών, μεταξύ των οποίων και ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, βρίσκονται κορυφαία πρόσωπα της παγκόσμιας οικονομικής σκηνής, όπως ο Bill Gates και ο Jack Ma, ενώ δεν λείπει επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Christine Lagarde και ο διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Mario Draghi. Από τον χώρο του θεάματος, το παρόν δίνουν ο γνωστός ηθοποιός Leonardo DiCaprio, ο θρύλος της rock Bono, αλλά και ο rapper Will.i.am. Ποια θα λάμψει δια της απουσίας της? Η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, η οποία απέρριψε ευγενικά την πρόσκληση που της είχε γίνει ήδη από το περασμένο φθινόπωρο. Ποιο είναι το κέριο ερώτημα φέτος? Εάν θα συνεχίσει η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη ή αν θα επιστρέψει στην ύφεση τα επόμενα 1 έως 2 χρόνια.